Πάμε ξανά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε τον Όλγα Βασίλη. Μόλις ανέβηκε στο βήμα και έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι θα πει για την υποψηφιότητά της, με δεδομένο ότι συγκεντρώνονται υπογραφές για να μην γίνει εκλογή αρχηγού. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε ζωντανά την Όλγα Βασίλη. Όλες και όλους που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλει να εκπροσωπεί. Εμείς, η μεγάλη αριστερά του τόπου, που αγκαλιάζει όλο τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας, τον κόσμο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, του προοδευτικού κέντρου και της οικολογίας. Την ίδια ώρα η χώρα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα κόλαφο για την κακοποίηση του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και πριν λίγες μέρες η Νέα Δημοκρατία έκλεισε άρον-άρον τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, επιχειρώντας ακόμη και άλλη μια φορά την συγκάλυψή του. Συντρόφοι σας, σύντροφοι, δεν πάει άλλο. Η κοινωνία χρειάζεται άμεσα προοδευτική διέξοδο. Και δεν είναι και είναι ιστορικό χρέος να δώσουμε εμείς αυτή τη διέξοδο. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμη η μάχη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για μια προοδευτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά. Σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με κρίσεις υγειονομικές, γεωπολιτικές, οικονομικές. Θέλουμε μια Ευρώπη που να αντέχει, να αντέξει, που θα εγγυηθεί την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δεξιά απέτυχε παταγωδώς. Η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος. Είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να αποτρέψουν αυτή την εφιαλτική προοπτική. Να δώσουν προοδευτική διέξοδο για να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε ένα άλμα δικαιοσύνης. Είναι όμως εύκολη η μάχη που έχουμε να δώσουμε. Κάθε άλλο, συντρόφοι σε σύντροφοι, είναι δύσκολη και κρίσιμη. Σύντροφοι συντρόφισσες, όλους αυτούς τους μήνες στήριξα τη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε με την εκλογή του νέου Προέδρου, του Στέφανο Κασελάκη. Και τη στήριξα με σεβασμό στην ψήφο, στην επιλογή των μελών μας. Πάντα πίστευα ότι η αριστερά είναι τα μέλη της, η αριστερά είναι οι άνθρωποι της. Όλοι, όλες εσείς, όλοι εμείς. Λοιπόν, ενώ συνεχίζει την ομιλία της Όλγας Βασίλη, πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή που έχει πληροφορίες νεότερες, αλλά και ποιοι παρακολουθούν την ομιλία της Όλγας Βασίλη, Χρήστο. Βρίσκονται ήδη εδώ οι δύο πιο στενείς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου και ο κύριος Βαγγέλης Καλπαδάκης. Όσοι γνωρίζουν, είναι οι πιο στενοί τους συνεργάτες, άνθρωποι ειδικών αποστολών, άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ένα σήμα ότι η υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη, η υποψηφιότητα που αυτή την ώρα, στο τέλος της ομιλίας της, όπως καταλαβαίνω, θα ανακοινώσει η κυρία Γεροβασίλη, έχει την άβρα, τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα, για να μην πω την υποστήριξη. Από εκεί και πέρα όμως, μένει να δούμε, όπως είπα και νωρίτερα, πέραν των όσων θα πει η κυρία Γεροβασίλη στην ομιλία της, που αυτή τη στιγμή μιλάει και για την ανάγκη ύπαρξη ενός πολιτικού σχεδίου και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά μπορείτε να δείτε αντιδράσεις αυτή τη στιγμή για την ομιλία, και όχι μόνο, κάποιοι ελάχιστοι. Αλλά γενικώς το κλίμα, θα έλεγα, έως τώρα είναι ήρεμο. Μένει να δούμε αν τελικά θα οδηγηθούμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε εκλογές, γιατί στη διάρκεια του απογεύματος και με την έκδηλη αγωνία φάνηκε πως άρχισε να κερδίζει έδαφος η άποψη να μην γίνουν εκλογές. Να τελικά σε μια σκληρή εσωτερική και πολιτική. Θα έχει ενδιαφέρον, Χρήστο, να δούμε τι θα πει και αυτό η Όλγα Γεροβασίλη. Δηλαδή, αν έχουμε μετά τον Κασελάκη και την Όλγα Γεροβασίλη να ζητεί να γίνουν εκλογές,
θα έχουμε και τους δύο να ζητούν εκλογές και το συνέδριο, αν γίνει αυτό που λες, να ψηφίσει να μην γίνουν. Θα το δούμε, θα επανέλθουμε, θα έχουμε συνεχίσει να είναι συνδέσεις. Η αντίδραση του κόσμου, Νίκο, γιατί η κυρία Γεροβασίλη αναμένεται να ασκήσει και σφοδρή κριτική στην ομιλία της. Δηλαδή, παράλληλα με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, ναι. Σκληρή κριτική στην ηγεσία για τις τώρα εκλογές. Λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον, θα επανερχόμαστε, θα συνδεόμαστε, γιατί αναμένεται να είναι μακρά η ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη.